Πάμε στον απεσταλμένο μας, τον Σταύρο Ιωαννίδη, στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, στην κυρία της Μονά σε βρίσκουμε, Σταύρο. Αυτό που ζείτε τις τελευταίες ώρες έχει αλλάξει επίπεδο σε σχέση με αυτό που καταγράφουμε τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες. Πλέον έχουμε βροχή από χτυπήματα που έρχονται και από την Γάζα και από τον Λίβανο στο Ισραηλινό έδαφος. Και περνάνε κιόλας από το Iron Dome. Τι συμβαίνει? Πραγματισία, και αυτός είναι ο λόγος που είχαμε την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας υπό τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, διότι είναι πολλές οι επιθέσεις αλλά και πολλές οι περιπτώσεις που οι ρουκέτες και οι πύραυλοι διαπερνούν την αεράμινα, με αποτέλεσμα να σημειώνονται τραυματισμοί αλλά και ζημιές σε περιουσίες. Υπάρχει ανησυχία, είδαμε σήμερα το Τελ Αβίβ να γίνεται στόχος τόσο της Χαμάς από τη Γάζα, όσο βεβαίως και ενός χτυπήματος πυραυλικού με βαλιστικό πύραυλο από τους Χούθη της Ιεμένης. Καταγράψαμε όμως και εδώ που βρισκόμαστε πριν από λίγη ώρα στην Κυριά της Μονά μία επίθεση με ρουκέτες, όπου το Iron Dome δεν ενεργοποιήθηκε. Παρόλο που ακούστηκαν οι σιρήνες, είδαμε σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις ρουκέτες. Έχεις μιλήσει με εκπροσώπους του Ισραηλινού στρατού, το εξηγούν κάπως αυτό? Δηλαδή φαινόταν όλο το προηγούμενο διάστημα να είναι μία ασπίδα το Iron Dome, ικανή να αναχαιτήσει την πλειονότητα των χτυπημάτων. Έχει αλλάξει κάτι? Αυτό που μας λένε είναι ότι πλέον το σύστημα έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλές επιθέσεις, υπάρχει κορεσμός, η αναχορηγία δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και εξηγώντας μια στρατιωτική πηγή με την οποία επικοινωνήσαμε πριν από λίγη ώρα για τα χτυπήματα χθες στη Χάιφα, αυτό που μου μετέφερε είναι πως αυτό που ήθελε να δείξει η Χεσμπολά είναι ότι πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει πουθενά ασφάλεια, δεύτερον ότι η Χάιφα ειδικά θα είναι ένας πρωταρχικός στόχος της οργάνωσης, αλλά και ως μια ακέφαλη οργάνωση χωρίς ηγεσία μπορεί παρόλα αυτά να πραγματοποιεί σφοδρές επιθέσεις. Δεν ξέρω αν ακούτε αυτή τη στιγμή τους ήχους των εκρήξεων στο βάθος, ναι. Είναι από το σφυροκόπημα των Ισραηλινών δυνάμεων. Από εκεί και πέρα, βεβαίως και το πυροβολικό αυτή τη στιγμή. Mm. Από εκεί και πέρα, ενώ προσπαθούν να βρουν τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις επιθέσεις που δέχονται οι Ισραηλινοί, σε σχέση με τα αντίπεινα για το Ιράν, υπάρχει παρασκήνιο όπως όλα δείχνουν. Την Τετάρτη είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του Υπουργού Άμυνας Γιώργου Γκαλάντ με τον Αμερικανό ομολογό του Όστιν. Μόλις πριν από λίγες ώρες έφυγε από το Ισραήλ ο Αμερικανός στρατηγός, ο διοικητής του ΣΕΝΚΟΜ, και όλα δείχνουν ότι η κλεψίδρα αδειάζει, όπως περιμένουμε βεβαίως να εκδηλωθούν αυτά τα αντίπεινα του Ισραήλ προς το Ιράν. Θα έχουμε και περισσότερο ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ, από τον Μιχάλη Γεναντίου σε σχέση με αυτό σε λίγο. Ευχαριστούμε πολύ τον Σταύρο Ιωαννίδη και πάμε δίπλα στην Βηρυτό, στον Χρήστο Νικολαίδη. Ο Λίβανος δέχεται επίσης καταιγισμό πυρών τις τελευταίες ώρες, με τη Χεσμπολάχ να ανταποδίδει όμως, Χρήστο. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς ο Λίβανος ως χώρα γενικά είδε την πρώτη επέτειο από την σφαγή από την περιοχή της Γάζας στο Ισραήλ. Υπάρχουν δύο διαφορετικά επίπεδα. Ο Λίβανος, όπως ξέρουμε, κατοικείται κατά 50% από μουσουλμάνους και κατά 50% από χριστιανούς. Αν πάρουμε το χριστιανικό μέρος, τότε βλέπουμε μια τεράστια ανησυχία να απλώνεται με αφορμή και τη σημερινή επέτειο. Μια ανησυχία που στο πλαίσιο της οι πάντες λένε να μην γίνουμε ποτέ Γάζα. Από την άλλη πλευρά, από τους μουσουλμάνους, παρακολουθούμε από το πρωί διθυραμβικά αφιερώματα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εφημερίδες αλλά και στα ραδιόφωνα, όπου η περσινή επιχείρηση βαφτίζεται ως η αρχή μιας μεγάλης μάχης, ενός μεγάλου αγώνα για την εξάλληψη του Ισραήλ από το χάρτη, όπως λένε χαρακτηριστικά. Οι μουσουλμάνοι εδώ, η Χεσμπολάχ, θεωρεί ότι το Ισραήλ είναι ένα καρκίνωμα για την περιοχή, το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί. Έτσι λοιπόν η πρώτη επέτειος βρήκε τη χώρα με μια τεράστια επιθετικότητα, και πρέπει να πούμε ότι είχαμε συνεχείς πυραυλικές επιθέσεις προς το Ισραήλ, ενώ περισσότερα από 30 χωριά χτυπήθηκαν στη διάρκεια της σημερινής ημέρας στο νότιο Λίβανο. Μάλιστα η κυβέρνηση της χώρας καταγγέλει το Ισραήλ ότι έχει προχωρήσει τις τελευταίες ημέρες σε επιθέσεις σε ευαίσθητους στόχους, σε πυροσβεστικούς σταθμούς, σταθμούς πρώτων βοηθειών και υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, με αποτέλεσμα 15 άτομα σήμερα να χάσουν τη ζωή τους, κάτι το οποίο, σύμφωνα με την κυβέρνηση του Λιβάνου, αποτελεί έγκλημα πολέμου. Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.